Είναι έκριθμη η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του Παρισιού από πολίτες που διαδηλώνουν για διαφορετικούς λόγους εν τέλει. Με κοινή συνισταμένη όμως την υφιστάμενη κοινωνική κατάσταση, έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό που θα μπορούσαμε να το πούμε και η μάχη των χρωμάτων. Μαζί μας είναι ο καθηγητής Δημοσθένης Ζαβέτας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε από το Παρίσι, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόσο ανυποχώρητη είναι τα κίτρινα γυλαίκα, παρουσιάστηκε τα κόκκινα κασκόλ, αλλά υπάρχουν και τα πράσινα γυλαίκα, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, αν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα όπως παρουσιάζονται από τα περισσότερα μέσα. Κοιτάξτε, είναι σοβαρά διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα, ας πάρουμε ένα-ένα τα χρώματα. Τα κίτρινα γυλαίκα λοιπόν δεν είναι απλώς ένα πυροτέχνημα. Είναι κάτι το οποίο προέρχεται από μια κοινωνική ανάγκη. Είναι δηλαδή μια, αν θέλετε, μικρή επανάσταση της μεσαίας τάξης, η οποία θεώρησε ότι μέσα από τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και τα οικονομικά μέτρα του Εμμανουέλ Μακρόν παθαίνει ζημιά. Άρα υπάρχει μια βάση, γι' αυτό και ένας κόσμος από το 50% και πάνω του στηρίζει. Το ερώτημα που θέλω να θέσω, επειδή γνωρίζετε τις καταστάσεις, τα κίτρινα γυλαίκα τι είναι, φορέα, συλλογικότητα, θα δώσει το παρόν στις επικείμενες εκλογές. Είναι, ξεκίνησε ως αυθόρμητη ανάγκη, μαζική ανάγκη, αλλά στην πορεία πήρε ένα πρόσωπο. Αρνήθηκε την κομματική ένταξη, προσπάθησε να τους προσετεριστεί και η λεγόμενη ακροδεξιά, η Λεπέν, αλλά και η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν. Αρνήθηκαν και τους δύο και τώρα έχουν φτιάξει κάποιους πυρήνες δουλειάς, θα το λέγαμε έτσι, οι οποίοι αποφάσισαν ότι θα κατέβουν στις ευρωεκλογές. Έχουν παρουσία στα πάνελ με διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία έχουν μια ελευθερία, αν θέλετε, λόγου, αλλά έχουν μια μεγάλη στήριξη του γαλλικού λαού και από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις μπορούμε να τους δούμε να πάρουν μεταξύ 10 και 15% στις ευρωεκλογές. Κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, κατά τον νόμο, ψηλό πρωτοφανές. Τόσο γρήγορα, χωρίς να υπάρχει δομημένη οργάνωση, χωρίς να υπάρχει κάποια κεφαλή κομματική που να τους καθοδηγεί. Εκφράζω την πλειοψηφία του συναισθήματος του κόσμου και τις ανάγκες της κοινωνίας. Της αγανάκτησης. Της αγανάκτησης, σαφώς. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια μερίδα πολιτών που αντιδρούν στον τρόπο που διαδηλώνουν τα κίτρινα γυλαίκα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, καταρχήν, μιλήσαμε για το άλλο χρώμα. Τα λεγόμενα μπλε πράσινα γυλαίκα. Πράσινα. Τα πράσινα γυλαίκα τι είναι, είναι επίσης κάποιοι πολίτες σε σημαντικό αριθμό, οι οποίοι και αυτοί είναι στο πλευρό των κίτρινων γυλαίκων και οι οποίοι διαδηλώνουν στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι λεγόμενη οικολογική αντίδραση. Μάλιστα. Απέναντι σε αυτούς βρίσκονται τα κόκκινα φουλάρια, το λέω έτσι, όπως το χρησιμοποιούν οι Γάλλοι. Οι οποίοι κάνουν τις διαδηλώσεις τους κάθε Κυριακή, ενώ οι άλλοι κάνουν τις διαδηλώσεις τους το Σάββατο, και οι οποίοι υποστηρίζουν μεν τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι η βία των κίτρινων γυλαίκων δεν μπορεί να ελεγχθεί, ότι μπαίνουν μέσα στις διαδηλώσεις τους ακραία στοιχεία, τα οποία οι Γάλλοι το ονομάζουν κασέρ, δηλαδή αυτούς που σπάζουν τα πάντα, ανεξαρτήτων πολιτικών ή κομματικών αποχρώσεων, και οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και κάνουν ζημιά στην περιουσία των πολιτών. Μάλιστα. Παρόλα τα αυτά όμως και παρά αυτό το επιχείρημα, ένα ποσοστό γύρω στα 50%, ενώ αρχικά ήταν 70%, συνεχίζει να υποστηρίζει τα κίτρινα γυλαίκα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μια πολιτική πανδεσία χρωμάτων. Βέβαια, έχουμε πόλεμο χρωμάτων, όπως πολύ σωστά λέτε. Να ρωτήσω κάτι. Οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, προκειμένου να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, τι γίνανε, υλοποιούνται, βρίσκονται στη φάση τροπολογίας? Οι περισσότερες έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. Και μάλιστα η τελευταία ανακοίνωση είναι ότι θέλει να, για πρωτοφανές αυτό, να ακυρώσει το φόρο κατοικίας. Μάλιστα. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Αυτό που ονομάζουμε τάξη ταμπιτασιών. Παρόλα τα αυτά όμως, ναι, αυτό το οποίο θέλουν τα κίτρινα γυλαίκα είναι όλο και περισσότερο, γιατί νιώθουν ότι τους τα δίνει τώρα, αλλά θα τους τα πάρει από άλλο. Βέβαια, τώρα αυτή η πρόθεση των κίτρινων γυλαίκων αποδεικνύει και μια σκοπιμότητα. Δηλαδή, αυτή η ανυποχωρησία που
προβάλλουν τουλάχιστον όσο περνάει ο καιρός και δεν κάνουν πίσω, ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος κάνει πίσω και είναι μερικές από τις εξαγγελίες του, είναι και γενναίες, αν μπορούμε να πούμε. Όπως είπατε, αυτό για το φόρο κατοικίας. Μήπως αρχίζει και διχάζει τον κόσμο και τα πράγματα τραβήξουν στα άκρα? Όχι, μήπως αρχίζει, διχάζει τον κόσμο. Η Γαλλία είναι χωρισμένη κυριολεκτικά στη μέση. Οι μισοί βρίσκονται στο στάδιο της στήριξης των διαφόρων μορφών εξέγερσης. Η άλλη είναι η λεγόμενη πολύ συντηρητική πορεία, η οποία δεν θέλει ούτε βία ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εμφύλιας αντιπαράθεσης, αλλά σίγουρα ένας στους δύο πολίτες έχει έντονα διαφορετική άποψη από τον άλλο. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση θα συντηρείται μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογές το Μάιο? Θα συντηρείται όσο υπάρχει το λεγόμενο ευρωσκεπτικιστικό κλίμα σε όλη την Ευρώπη, όσο υπάρχουν στην Ιταλία η κυβέρνηση Ιταλική, η οποία, αν θέλετε, κρατάει μια διαφορετική πολιτική από την κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο υπάρχει η Αυστρία, όσο υπάρχει ο Τραμπ, ο οποίος κάνει τα πάντα για να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οπότε, τι επιλογές έχουμε? Έχουμε από τη μία τον άξονα το γαλλογερμανικό, η Γαλλία-Γερμανία συνδέονται όλο και περισσότερο σαν η ίστατη ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξεκίνησε, για να μπορέσει να διατηρήσει την ταυτότητά της και τη λειτουργία της. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτές τις δυνάμεις, τις λεγόμενες ευρωσκεπτικιστές, οι οποίες όμως αρκετά και δυναμώνουν. Γι' αυτό και οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές στο τι πρόσωπα και τι δυνάμεις θα μπορέσουν να εκλεγούν, διότι αυτές οι δυνάμεις και αυτά τα πρόσωπα θα δώσουν φοβερή μάχη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Είναι άλλο ένα γεγονός, το Brexit, που έχει στοιχειώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνει ζημιά στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Ωστόσο, είναι μία τάση και πολύ σημαντική, γιατί έχει και αυτή τη σημειολογία της. Δεν βοηθάει στο να μπορέσει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί, ακόμη και με κάποιες αλλαγές, να κρατήσει τα μέλη της σε μία πορεία η οποία θα είναι ποτέ προς τα πίσω. Το Brexit, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούν να βρουν λύση ή δεν θέλουν να βρουν λύση για να μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα αυτή η κατάσταση, η οποία δύο επιλογές έχει. Ή θα φύγει με άτακτο τρόπο η Βρετανία με τις οποιασδήποτε οικονομικές συνέπειες από τις δύο πλευρές, ή θα επιχειρηθεί ένα εκ νέου δημοψήφισμα. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι σύμφωνοι σε μια νέα συμφωνία σχετικά με την έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όπως και η Ιταλία, όσο και να φωνάζουν, φαίνεται όμως ότι ρίχνουν τους τόνους και συμμορφώνονται στις ευρωπαϊκές προοπτικές. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα σας πω μάλιστα το εξής. Οι περισσότερες από τις φωνές στόχο δεν έχουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο έχουν, αν είναι δυνατόν, να αλλάξει λίγο η πολιτική, η κοινωνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά η οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξε ανάμεσα στους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι και στους φτωχούς φτωχότεροι. Εάν μπορέσει και βρεθεί μία λύση ώστε αυτές οι δύο πλευρές να μην βρίσκονται σε ακραία πλευρά, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει καλά, με την έννοια ότι αυτοί οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται για πολλά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τους ρωτήσετε κατηδίαν, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια έννοια αδελφότητας, αδελφοποίησης των ευρωπαϊκών λαών. Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο και κάποια στοιχεία στατιστικά ή δημοσκοπικά που δείχνουν μια άνοδο της ακροδεξιάς. Τι θεωρείτε, πώς κρίνετε αυτή την άνοδο, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τους πολίτες στο να ενταχθούν ή να πιστέψουν ότι πρέπει να κυριαρχήσει ενδεχομένως μια τέτοια κουλτούρα τα επόμενα χρόνια? Τρεις είναι οι λόγοι. Πρώτος λόγος είναι αυτό που ονομάζουμε οικονομικοί λόγοι, αυτό που σας ανέφερα πριν. Δηλαδή το πρόβλημα το οικονομικό οδηγεί τους ανθρώπους σε κάποιες λύσεις ώστε να βρουν όσο μπορούν μια διέξοδο στο να έχουν λιγότερες απώλειες. Δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που ονομάζουμε ταυτωτικό. Το πρόβλημα της ταυτότητας. Η παγκοσμιοποίηση φέρνει ερωτήματα ως προς το τι είναι σήμερα, ας το πούμε, η εθνική ταυτότητα στις χώρες. Mm-hmm. Τι θα πει Γάλλος, τι θα πει Έλληνας, τι θα πει Γερμανός. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που ονομάζουμε ταυτωτικό πρόβλημα. Απ' την άλλη, το τρίτο θέμα είναι αυτό που ονομάζουμε το μεταναστευτικό. Προσοχή να μην παρεξηγηθώ. Τι εννοώ με το μεταναστευτικό? Αυτή η, αν θέλετε, η δυσανάλογη πορεία του μεταναστευτικού, η οποία
με κάποια γεγονότα το ταύτισαν με την τρομοκρατία, ενώ δεν είναι εξ ορισμού δεδομένο ότι ο μετανάστης είναι τρομοκράτης, κάθε άλλο, όμως το ταύτισαν με την τρομοκρατία, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ασφάλειας και αποσταθεροποίησης στην ψυχολογία πολλών κατοίκων. Αυτοί οι τρεις λόγοι που σας ανέφερα είναι οι λόγοι τους οποίους εκμεταλλεύονται τα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα ή αν θέλετε κόμματα πιο λαϊκιστικά για να μπορέσουν να κερδίσουν ψηφοφόρους και να αποδυναμώσουν τα κεντρικά κόμματα και την κεντρική σκηνή. Θα πρέπει να συγκλίνουν οι δρόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ κρατών και μελών και να μην είναι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ναι, θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός δρόμος, μια σύγκληση, πολύ σωστά το αναφέρατε σαν λέξη, σαν όρο, μια κοινή πορεία για να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να νιώσουν καλά μες στην Ευρώπη, να την νιώσουν σπίτι τους και όχι να νιώθουν ότι κάποιοι έχουν πλεονέκτημα οικονομικό, όπως σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τη σκληρή πορεία της Γερμανίας, και κάποιοι άλλοι να αφίστανται όλες τις συνέπειες αυτής της λεγόμενης πορείας. Μάλιστα, σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.